Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, περνά τις τελευταίες του ημέρες στη φυλακή στη Ρώμη. Από εκεί γράφει τις τελευταίες του υποθήκες στη δευτέρα του επιστολή στον Τιμόθεο. Του αναφέρει τις περιπέτειες της ζωής του, τους διωγμούς του, τους κατατρεγμούς του, αλλά από όλα αυτά τον απείλαξε ο Κύριος και τον γλίτωσε, γι' αυτό και τον ευχαριστεί. Του σημειώνει: «Σίδε παρικολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή, της διωγμής, της παθήμαση, ή αμία γένοντο εν αντιοχία, εν εικονίο, εν λίστρης, ή ους διωγμούς υπήνεγκα, και εκ πάντων με ερίσατο ο Κύριος. Και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται». Του κάνει έναν έμεσον υπαινιγμό. «Είδες, Τιμόθε, αγαπητό παιδί, τι διωγμούς έχω υποφέρει. Είδες τι δυσκολίες έχω περάσει. Αλλά δεν είμαι εγώ μόνο. Και πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται, και όλοι εκείνοι που θα θέλαν να σταθούν ευσεβείς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν», ως να του λέγει: «Εάν μείνεις ευσεβείς, και σε προτρέπω να μείνεις ευσεβείς εν Χριστώ Ιησού, έχε το υπόψη σου, θα διωχθείς». Είναι λοιπόν κανόνας αυτό, αγαπητοί μου, είναι κανόνας. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Δεν υπάρχει ούτε μία εξαίρεση. Η διωγμή είναι το κριτήριο της αληθούς ευσεβούς ζωής. Βέβαια, υπάρχουν και διωγμοί που αναφέρονται ή ταλαιπωρίες ή πειρασμοί, που αναφέρονται σε μία ψευδοευσέβεια. Εκεί δεν φταίγουν άλλοι παρά ο ίδιος εκείνος που φέρει αυτήν την ψευδοευσέβεια. Τι είναι αυτό? Η αδιακρισία του. Λέγει κάπου ο Απόστολος Πέτρος: «Μη πάσχει ανάμεσά σας κανείς από πάθη και λατώματα, γιατί τότε αν υφίσταται ότι υφίσταται, τότε δεν φταίει κανείς άλλος παρά φταίει αυτό». Αν κανείς σαν χριστιανός είναι επιπόλαιος άνθρωπος, δεν έχει διάκριση να κρίνει ανά πάσα στιγμή πως πρέπει να ενεργεί, τότε κάθε κατατρεγμό που μπορεί να νιώσει δεν φταίει κανείς άλλος παρά ο ίδιος. Λέγουν πολλοί και δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι οι ίδιοι αίτιοι αυτής της καταστάσεώς των, όταν λέγουν: «Εγώ το κάνω το καλό το προς πάντας, εγώ αγαπώ τους πάντας, εγώ δεν πατάω μερμηνγκάκι, γιατί όλοι με κατατρέχουν». Αδελφέ μου, ερεύνησε τον εαυτό σου να δεις μήπως φταίς, και σε τι μπορείς να φταίς. Να έχεις μεν κάποιαν αρετή, δεν σου την αμφισβητεί κανείς αυτήν, αλλά αυτή σου η αρετή να είναι χωρίς διάκριση. Οποιαδήποτε αρετή, εάν είναι χωρίς διάκριση, τότε μπορεί ακόμη και σε κακία να μεταβληθεί. Αν είσαι ελεήμων, αν αγαπάς, τι ωραιότερο, τι καλύτερο, αλλά δεν ξέρεις πώς θα ασκήσεις αυτήν την αγάπη σου και αυτήν την ελεημοσύνη σου, στο τέλος μπορεί να αποβεί σε κακό σου. Και όταν παραπονείσαι, μα όταν φτάνεις να παραπονείσαι ακριβώς, σημαίνει, και αυτό είναι ένα έμεσον, μια έμεση πληροφορία και για σένα, αν καταλαβαίνεις, και δια το περιβάλλον σου, ότι δεν είχες μεστομένη ευσέβεια, σωστά τοποθετημένη ευσέβεια. Αλλά ας έρθουμε στην αληθινή ευσέβεια. Λέγει ο ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς: «Αυτή μόνη ευσεβής ζωή ή εν Χριστώ Ιησού».
Αυτή μόνη είναι η ευσεβή ζωή, εκείνη η οποία είναι εν Χριστώ Ιησού. Είναι πολύ περιεκτικός ο λόγος. Αν έπρεπε να αναλυθεί, ίσως πολλά πράγματα θα έπρεπε να υποθούν. Τι ακριβώς είναι η ευσεβής εν Χριστώ ζωή? Δεν είναι όμως της ώρας, γιατί θα ήθελα να δω μόνο κάτι άλλο, μια άλλη πλευρά. Την πλευρά εκείνη που λέγει ο Απόστολος: και όσοι θα θελήσουν να ζήσουν την ευσεβή ζωή, αυτοί θα διωχθούν. Αλλά τίθεται εύλογο το ερώτημα: γιατί? Ποιον πειράζουν? Γιατί να διωχθούν? Και γιατί να αποτελεί κριτήριον της ευσεβίας των οδιωγμός, και αν θέλετε και της γνησιότητός των? Αν δηλαδή πραγματικά έχουν μία γνησιότητα ευσεβίας. Γιατί απλούστατα πίσω από εκείνους που τον διώκουν, πίσω από τους πειρασμούς, είναι ο μεγάλος εχθρός, ο μέγας αντίπαλος, ο διάβολος. Ο διάβολος δεν αγαπά τον Χριστό, είναι ο αντίπαλος του Χριστού. Όταν ο Χριστός ήλθε στον κόσμο, ο διάβολος τον κοίταξε και αναρωτήθηκε: ποιος τάχα να είναι αυτός? Βλέπω πολλή αγιότητα εις αυτόν, ποιος να είναι? Άκουσε στην βάπτιση: «Συ είσαι ο Υιός μου αγαπητός, σε σένα έχω ευδοκίσει». Περίεργο. Τον καιροφυλακτή τον βλέπει στην έρημον, νηστεύει, αμφιβάλλει, ποιος να είναι? Βεβαίως ο διάβολος δεν εγνώριζε το τριαδικόν του Θεού. Βεβαίως ο διάβολος δεν είχε υποπτευθεί την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, παρότι πλήθος πλεισμονή προφητιών υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη, και ο διάβολος κατά τον Άγιον τον Δαμασκηνό γνωρίζει τη Γραφή. Αλλά οι προφητείες ήσαν και καλυμμένες, και έπρεπε να ξεγελαστεί ο διάβολος. Αγνοεί λοιπόν ο διάβολος, ποιος είναι αυτός? Και όταν ο διάβολος ενικήθηκε, αφού ο ίδιος πήγε να προκαλέσει τον Κύριον με εκείνο των τριπλούν πειρασμών, και ξανανικήθηκε οριστικά και συντριπτικά, τουλάχιστον για τον παρόντα χρόνο, για τον παρόντα αιώνα, στο Σταυρό του Χριστού, αλλά ολοτελώς συντριπτικά όταν θα ξανάρθει ο Χριστός στον κόσμο και τον αναμένει κόλασης αιωνία, αντιλαμβάνεστε, ο διάβολος βλέπει τον Ιησού Χριστόν ως φοβερό του αντίπαλο. Γι' αυτό και ο διάβολος φθονεί και μισεί όλα τα έργα του Θεού, και ιδιαιτέρως το έργο του Χριστού επάνω στην γη. Πίσω λοιπόν από κάθε διωγμό είναι ο διάβολος. Αλλά και πίσω από τα όργανα του, τους διώκτες, είναι ο διάβολος. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο αναφυσβήτητα πρέπει να γνωρίσουμε. Βέβαια εδώ υπάρχει και μια ψυχολογία του πράγματος, δεν είναι τελείως ξεκάρφωτο. Ο ευσεβής γίνεται ο στόχος και το αντικείμενο ελέγχου εκείνου ο οποίος αμαρτάνει ασύστολα. Αν εγώ λέγω την αλήθεια, σου γίνομαι έλεγχος, έστω σιωπηρός, χωρίς να σου πω τίποτε. Απλώς η παρουσία μου σε σένα που λες ψέματα. Αν εγώ είμαι αγνός και εσύ είσαι ανήθικος, η παρουσία μου, η μόνη παρουσία μου, σου γίνεται έλεγχος. Έτσι λοιπόν ο ασεβής δεν μπορεί να δει τον ασεβή. Ελέγχεται. Πώς να το κάνουμε? Υπάρχει συνείδηση. Όσο και αν ζητήσαμε να την καυτηριάσουμε, υπάρχει συνείδηση. Και αφού υπάρχει συνείδηση, επομένως είναι αυτή να ελέγχει έστω και αμυδρά. Και πώς η συνείδηση ξυπνά? Μόνο εάν υπάρχει στοιχείων συγκριτικών. Και εμπροκειμένου είναι ο ευσεβής άνθρωπος. Γι' αυτό θαυμάσια μας λέγει η Σοφία Σολομώντος: μασκία γραφή, άδρο γραφή, αυτή την ψυχολογία
των ασεβών μπροστά στον ευσεβή. Και τι λέγουν? Ενεδρεύσομεν των δίκαιων, να του στήσουμε παγίδα, ότι δις Χριστός ημίν εστί, γιατί μας είναι δύσκολο μεταχείριστος, και εναντιούται της έργης ημών. Έρχεται σε αντίθεση, έστω και σιωπηρά όπως σας είπα, στα έργα μας. Εγένετο ημίν εις έλεγχον ενιότιμων. Ό,τι συλλαμβάνομαι, ό,τι σκεφτόμαστε, ό,τι θέλουμε, αυτός μπροστά μας γίνεται έλεγχος ζωντανός. Βαρύς ευθύνη μην και βλεπόμενος. Είναι βαρύς ακόμα να τον βλέπουμε. Δηλαδή και να τον δούμε μόνο. Γιατί βαρύς? Γιατί είναι βαρύς, βαρύδι στη συνείδησή των, ότι ανώμοιος της άλλης ο βίος αυτού και εξυλαγμένε ετρίβει αυτού. Να το έτσι. Γιατί είναι, λέγει, διαφορετικός ο βίος του από το δικό μας το βίο και παριλαγμένε μέθοδοι της ζωής του. Ζει αλλιώτικα. Ζει διαφορετικά. Δεν ζει όπως ζούμε εμείς. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ψυχολογικό, πάρα πολύ δα αισθάνεται ο ασεβής την παρουσία του ευσεβούς σαν κάτι που τον τσακίζει. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε, αγαπητοί μου, πολλές, πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, ιστορικές περιπτώσεις που βεβαιώνουν αυτήν την πραγματικότητα. Γιατί ο Κάιν εφώνευσε τον Άβελ? Τι ήταν εκείνο που τον έκανε μέσα του να υποφέρει? Διότι είδε τον αδελφό του να στέκεται με ευσέβεια και να αποδέχεται την ευσεβιά του ο Θεός. Αυτό τον έκανε να μην μπορεί μέσα του να αισθανθεί καλά. Εκινήθη από φθόνο και έφτασε στο σημείο να φωνεύσει με δόλο τον αδελφό του. Θυμηθείτε ακόμη τον Ιωσήφ. Γιατί τον ευθόνησαν τα αδέλφια του? Έφτασαν να τον θέλουν να τον σκοτώσουν. Τον επόλυσαν. Γιατί δεν μπορούσαν να ανεχθούν την αρετή του Ιωσήφ. Υπάρχει ένα χωρίο εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως που λέγει ότι κάτι κάνανε μεταξύ τους άσχημο, πονηρών. Ίσως καμιά ανήθικη πράξη να κάνανε μεταξύ τους. Ίσως. Κάπως έτσι φαίνεται το πράγμα ήταν. Και ο Ιωσήφ το αντελήφθη και πήγε και το είπε στον πατέρα του τον Ιακώ. Αυτό στάθηκε η πρώτη αφορμή. Και μετά και μερικές άλλες δεν αισθάνονται καλά με την παρουσία του Ιωσήφ. Αλλά θυμηθείτε ακόμη, αγαπητοί μου, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομον, πως ελέγχει τον Ηρώδη. Η Ηρωδιάς, εκείνη η Μιχαλίδα γυναίκα που άφησε τον άνδρα της για να πάρει τον αδελφό του ανδρός της, αυτή η φοβερή γυναίκα, πόσο άσχημα αισθάνεται. Σκεφτείτε ότι μπορούσε να υποφεληθεί πολλά που ο ανόητος Ηρώδης, ο δεύτερος σύζυγός της, έφτασε μπροστά στο χώρο της κόρης, της κόρης του, που δεν ήταν κόρη του, ήταν κόρη του ανιψιά του, ήταν κόρη του αδελφού του, γιατί με αυτόν είχε γεννηθεί η Σαλόμη. Έφτασε, αγαπητοί μου, να πει: δίνω το μισό μου βασίλειο. Και το πάθος του, της του μίσους και της κακίας μες στην ψυχή της Ηρωδιάδος έφτασε στο σημείο να μην ζητήσει ούτε μια δραχμή, αλλά τι, μόνο το κεφάλι του Ηρώδου, το κεφάλι του Ιωάννου επί πίνακι μέσα σε ένα πιάτο. Βλέπετε ο έλεγχος τι φοβερό πράγμα είναι. Γιατί ο Ιωάννης έλεγε ούκ εξεστήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου. Αλλά ο Κύριος δεν έπεσε θύμα αυτών των Φαρισαίων? Δεν μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν? Οι Ιουδαίοι δεν εδίωκαν διαρκώς τους Αποστόλους και τους Χριστιανούς, διότι δεν αισθάνονται καλά? Και μάλιστα και στον εθνικό κόσμο, έξω από δηλαδή τα όρια της Ιερουσαλήμ, έξω από τα όρια της Ιουδαίας, δεν εδίωκαν τους Χριστιανούς, διότι έβλεπαν τους ιδωλολάτρες να γίνονται Χριστιανοί και ζήλευαν φοβερά, αισθάνονται άσχημα, αισθάνονται μειονεκτικά. Οι ιδωλολάτρες κατόπιν θα διώξουν τους Χριστιανούς? Αλλά η ιστορία συνεχίζει
και θα συνεχίζει μέσα στους αιώνες. Είτε ομαδικούς έχουμε διωγμούς, είτε ατομικούς διωγμούς. Και αν θέλετε, και στην καθημερινότητα συμβαίνουν αυτά. Μήπως μία ευσεβής γυναίκα, σύζυγος, δεν μπορεί να υφίσταται τα πάνδυνα από έναν σύζυγο ασεβή, και το αντίστροφο. Μήπως σε αυτό το ίδιο το σχολείο δεν μπορεί να υπάρχει ένας μαθητής ευσεβής και οι άλλοι να τον διώκουν με κάθε τρόπο και να τον προγγίζουν μόνο και μόνο γιατί είναι ευσεβής και χριστιανός. Και τόσα και τόσα και τόσα καθημερινά, αγαπητοί μου, το πως διώκουν. Ένα φοβερό όπλο στα χέρια του διαβόλου είναι η ειρωνία. Όταν ειρωνεύεται ο διώκτης, η ειρωνία είναι διωγμός, τσακίζει κόκαλα. Είναι φοβερό πράγμα η ειρωνία, φοβερό πράγμα. Και έχετε προσέξει ότι πάρα πολλοί χριστιανοί μας δεν μπορούν να αντέξουν την ειρωνία, η οποία μπορεί να στραφεί εναντίον των. Ακόμη είναι το να σε γελιοποιήσει ο άλλος. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Η καταπίεση, ένας παραγωνισμός, μια διαβολή, μια συκοφαντία, όλα αυτά είναι διωγμή. Θέλετε? Και το μαρτύριο του σώματος, και αυτός ο θάνατος. Κάποτε μαρτύριο συνειδήσεως, κάποτε μαρτύριο σώματος, και αυτός ο θάνατος. Όλα αυτά είναι τρόποι με τους οποίους οι διώκτε διώκουν. Πώς μπορούμε να σταθούμε μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα? Διότι όταν πρέπει να είμαι χριστιανός και μου λέγει ο Λόγος του Θεού ότι δεν είναι δυνατό να είμαι χριστιανός εάν δεν περάσω από το καμίνι των διωγμών, πώς πρέπει να σταθώ, τι πρέπει να κάνω? Όταν γνωρίζουμε ότι ο διωγμός αποτελεί στοιχείο της ζωής του πνευματικού ανθρώπου, λαβαίνει τα μέτρα του. Διότι ένα όπλο του διαβόλου είναι ο ευνηδιασμός. Νομίζουν πάρα πολλοί χριστιανοί μας ότι η ζωή του χριστιανού είναι ανθόσπαρτη. Είναι μια ζωή γεμάτη από ευλογίες και ευτυχίες. Πολλές φορές ο Θεός στην αρχή του πνευματικού βίου, ακριβώς για να αφήσει να δυναμώσει λίγο ο άνθρωπος, να μην πέσει, του δίνει πολλές τέτοιες ευλογίες από υλικά αγαθά και από επιτυχίες. Όταν αρχίσει να οριμάζει πνευματικά, τότε αρχίζουν οι πειρασμοί. Τότε αρχίζει η επίθεση του σατανά. Η επίθεση του σατανά. Είναι φοβερό. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Πρέπει να το έχουμε συνειδητοποιημένο. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, μακάρι ή δε διωγμένη ένα και δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη θα πει ενευρία, ενία, θα πει αγιώτης, θα πει αρετή. Ευτυχισμένοι εκείνοι οι οποίοι διώκονται ένεκα της αγιότητός των. Ότι αυτό είναι στην βασιλεία των ουρανών. Ώστε λοιπόν είμαι ευτυχής αν με διώξουν. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσω. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ενεκενεμού. Ευτυχισμένοι θα είσαστε όταν σας ονειδήσουν. Είδατε ο ονειδισμός? Και όταν σας διώξουν και πούν εναντίον σας κάθε πονηρή κουβέντα, εννοείται ψευδόμενη, δηλαδή συκοφαντική, σας βγάλουν ρετσινιές και σας πούν ότι είσαστε τέτοιοι και τέτοιοι. Αλλά προσέξτε, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, όχι αν κάποιος πάσχει σαν φωνιάς ή σαν κλέφτης, αλλά μόνο γιατί είναι χριστιανός. Μόνο γιατί είναι χριστιανός. Μόνο και μόνο γι' αυτό τα τραβάει όλα αυτά. Χαίρετε, λέγει ο Κύριος, και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολύς εν της ουρανής. Ούτω γαρε δίωξαν τους προφήτες τους προημών. Γιατί κατά παρόμοιο τρόπο εδίωξαν και τους προφήτες που έζησαν πιο μπροστά από σας. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε.
Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι στοιχείο που θα το ζήσουμε. Να το πάρουμε απόφαση. Ένας που ξεκινάει για πνευματική ζωή πρέπει να το πάρει απόφαση. Δεύτερον, πρέπει να έχει υπομονή και επιμονή. Ο διάβολος έχει επιμονή στο κακό, υπομονή όμως δεν έχει. Γι' αυτό πολλές φορές όταν δει την υπομονή του ευσεβούς, αυτός, ας μου επιτραπεί να το πω με μια λαϊκή έκφραση, σκάει. Και πολλές φορές σκάει και το όργανό του ο κακός άνθρωπος όταν δει την υπομονή του ευσεβούς. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Αυτός που θα υπομείνει έως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Και εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών. Κερδίστε τις ψυχές σας στην υπομονή σας. Ένα τρίτον, ο ευσεβής άνθρωπος παντού και πάντα και ιδιαίτερα στους πειρασμούς προσεύχεται. Ο Κύριος είπε προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Προσευχηθείτε πριν μπείτε στον πειρασμό. Και αν μπείτε στον πειρασμό, πάλι να προσεύχεστε. Παντού και πάντα να προσεύχεστε. Είναι όπλο πολύ φοβερό εναντίον του εχθρού. Τέταρτον, είδατε τι ακριβώς είπε ο Κύριος, ούτω γάρε δίωξαν τους προημών προφήτας. Ότι εδίωξαν τους πιο μπροστά από σας προφήτες. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Αγαπητοί μου, δεν είμαστε μόνοι μας. Αν το θέλετε, η ιστορία του χριστιανισμού έχει να παρουσιάσει μέχρι σήμερα εκατομμύρια μάρτυρες. Εκατομμύρια μάρτυρες. Ο Κύριος γνωρίζει τον αριθμό. Βγάζουν από στατιστικές κάποια νούμερα, αλλά θα σας έλεγα, ο Κύριος ξέρει τον αριθμό. Και μέχρι τέλους της ιστορίας, πόσοι ακόμη θα μαρτυρήσουν για το όνομα του Χριστού. Αν είμαστε και εμείς ανάμεσα σε αυτούς, βέβαια τιμή. Αλλά για να αποκτήσει κανείς την τιμή πρέπει να κοπιάσει, πρέπει να υδρώσει, πρέπει να σταθεί σωστά, πρέπει να δώσει και το αίμα του ενδεχομένως. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πρέπει να μάθουμε ότι το παράδειγμα των Αγίων και των μαρτύρων πρέπει να είναι μπροστά μας. Ο Απόστολος Παύλος που σημειώνει αυτά στον Τιμόθεο και του λέγει και εσύ Τιμόθε θα διωχθείς, και πράγματι εδιώχθη, και μάλιστα εφωνεύθη με λιθοβολισμό. Τον εσκότωσαν στην Έφεσον, που είχε ελέγξει μια παρανομία που είχε γίνει, ένα είδος καρναβάλου θα λέγαμε. Και ξέρετε σήμερα, αρχή του Τριωδίου, αντί που είναι μια προφωνήσιμος περίοδος, δηλαδή έρχεται να προφωνήσιμος, να προαναγγείλει την ερχομένη Σαρακοστή, τον ερχόμενο αγώνα, το ερχόμενο στάδιο, και έρχεται να προετοιμάσει σιγά σιγά. Και εμείς κάνουμε το ακριβώς αντίθετο, ετοιμαζόμαστε σε ξεφαντώματα αμαρτωλά. Κάτι τέτοιο λοιπόν είχε ελέγξει ο Άγιος Τιμόθεος, που τελικά λιθοβολήθηκε. Αλλά τι του λέγει ο Απόστολος Παύλος? Σίδε μένε εν εις έμαθες και επιστώθης ειδός παρατείνος έμαθες. Να μένεις σταθερός σε εκείνα τα οποία έχεις μάθει, ξέροντας από ποιον τα άμαθες. Δηλαδή από εμένα τον Παύλο. Έτσι θα μπορούσαν να πούν οι Άγιοι, σταθείτε επόμενοι χριστιανοί. Εμείς οι προηγούμενοι χριστιανοί σταθήκαμε. Δείτε μας, δείτε το παράδειγμά μας. Έχοντες, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, νέφος μαρτύρων, όγκων μέγα, μεγάλο νέφος μαρτύρων. Πλήθος μάρτυρες. Όλοι αυτοί μας καλούν να μιμηθούμε το παραδείγμά του. Είναι και η άλλη πλευρά όμως, αν το θέλετε. Είναι το κακό τέλος των διωκτών. Έχει μια απαράμιλη εικόνα ο Ιερός Χρυσόστομος όταν λέγει ότι πού είναι Αίρονες, πού οι Διοκλητιανοί, πού τα τίγανα, πού τα όργανα μαρτυρίου. Τα πάντα σε σύγχυνται. Η δε εκκλησία λάμπει υπέρ των ίδιων. Αυτό είναι το μέλλον. Αυτή είναι η τύχη. Αυτή είναι η μοίρα των διωκτών. Γι' αυτό λέγει και ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου,
Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες προκόψους είναι επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Αυτό είναι το μέλλον των κακών ανθρώπων και των διωκτών. Αλλά τέλος είναι και η γνώση της Αγίας Γραφής. Λέει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, και ότι από βρέφους τα ιερά γράμματα είδα στα δυνάμενά σε σοφίσε η σωτηρία διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Τα δυνάμενά σε σοφίσε, να σε κάνουν σοφό τα γράμματα του Θεού, τα λόγια του Θεού. Η Αγία Γραφή πρέπει να μελετούμε, πρέπει να εντρυφούμε. Είναι γνωστό το μυστικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου που τον έκανε γενναίο και νικητή, ξέρετε ποιο είναι. Είχε κάτω από το μαξιλάρι του και διάβαζε κάθε μέρα την Ιλιάδα, το βιβλίο των ηρώων, και ενεπνέετο από την Ιλιάδα και έγινε ο Μέγας Αλέξανδρος. Αγαπητοί μου, εμείς έχουμε κάτι πολύ πέρα από την Ιλιάδα. Έχουμε το βιβλίο των Αγίων και το βιβλίο του Θεού, ζώντος Θεού, που ενισχύει και δυναμώνει τον κάθε πιστό στον αγώνα. Ο ίδιος ο Κύριος λέγει, «Οι εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι». Εάν εμένα με δίωξαν και εσάς θα διώξουν, τι κι αν τον έφτασαν μέχρι το Σταυρό, τι κι αν αναστήθη ο Χριστός. Και εμείς θα αναστηθούμε. Ναι αγαπητοί μου, και εμείς θα αναστηθούμε, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή. Αγαπητοί, λέγει, μη ξενίζεστε, μη παραξενεύεστε τι εν ημίν πυρώσει, για την πύρωση του πειρασμού που υπάρχει μέσα σας, προς πειρασμόν ημίν γενωμένη, ως ξένους ημίν συμβαίνοντος, ως ξένου ημίν συμβαίνοντος, σαν κάτι το ξένο, το άλλο, το αλότριο, το παράξενο που σας συμβαίνει ο πειρασμός, αλλά καθώς κοινωνείτε της του Χριστού παθήμασι, όπως γίνεστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, να έχετε χαρά. Είναι και εν τη αποκαλύψη της δόξης αυτού χαρείτε αγαλλιόμενοι, και όταν θα αποκαλυφθεί η δόξα του θα χαρείτε κι εσείς, γιατί κι εσείς θα δοξαστείτε. Ιονιδίζεστε εάν σας ηρωνεύονται εν ονόματι Χριστού, γιατί είσαστε χριστιανοί, μακάρι, ευτυχισμένοι, ότι το της δόξης και δυνάμεως και το του Θεού πνεύμα εφημάς αναπαύεται, γιατί εσείς έχετε το πνεύμα του Θεού μέσα σας. Γι' αυτό σας κοροϊδεύει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος δεν έχει το πνεύμα του Θεού αλλά το πονηρό πνεύμα. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται, μέσα στο πνεύμα του σατανά κείται όλος ο κόσμος, εν ενία πάντοτε ηθική. Αν λοιπόν ο κόσμος μας διώκει, σημαίνει ότι αναπαύεται σε εμάς το πνεύμα του Θεού. Τι χρειάζεται? Ό,τι χρειάζεται ανδρεία. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν την ανδρεία μια από τις τέσσερις μεγάλες αρετές. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας θεωρούν την ανδρεία μια μεγάλη αρετή. Και αναφέρεται και στο νου και στην καρδιά, αλλά προπαντός στη βούληση. Αγαπητοί μου, η ανδρεία είναι σπουδαία αρετή, αυτή που μας λείπει. Γι' αυτό θα σημειώσει στον Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος, «Ούγαρε δοκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού». Δεν μας έχει δώσει ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά μας έχει δώσει ο Θεός πνεύμα δυνάμεως. Και συνεπώς αυτή τη δύναμη που μας δίνει το πνεύμα το δικό του, πρέπει να την αξιοποιήσουμε και πρέπει να σταθούμε. Μη μας πυρώνει λοιπόν ο πειρασμός και λέμε «γιατί και πώς». Απλούστατα, αδελφέ, από τη στιγμή που ανέλαβες να γίνεις χριστιανός, πάρτο είδηση, θα μπεις στο χώρο των δοκιμασιών, του πειρασμού και των διωγμών.